Όλο, όλο θα τα πάρουμε. Καταλαβαίνω. Πόσες κρέμες χρειάζεται πια να μόνο. Και εγώ δεν ξέρω, τώρα θα τα μάθω. Άσε που μου έχουν δώσει 1000 φυλάδια. Λες και δίνω πανελλήνιες. Εντάξει, ρε Ζωή, έχεις μια άνθρωποι είμαστε. Έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο. Εγώ παίζω τους υπολογιστές στα δάχτυλα. Δεν θα καταλάβω πώς δουλεύει ένα μωρό. Να σου πω. Σίγουρα δεν θες να πάμε στο σπίτι μου. Μπορεί να δυσκολευτούμε λίγο στην αρχή, αλλά εντάξει, θα τη βρούμε την πολύ μας μετά. Όχι, είμαι σίγουρη. Μπορεί να φαίνομαι γενναία, αλλά ξέρεις πως τρέμει η καρδιά μου. Θέλω τη μαμά μου στην κυριολεξία. Άσε που με το θυλασμό είμαι πάρα πολύ κουρασμένη συνέχεια. Ωραία, ρε Ζωή, αν το θέμα είναι η μαμά σου, εννοείται να έρθει και αυτή να κοιμηθεί στο σπίτι μας. Θα κοιμάμαι εγώ στο καναπέ. Γιατί? Γιατί να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, εφόσον έχουμε ένα σπίτι το οποίο μπορεί να διευκολύνει όλους. Όχι και όλους. Έλα, ρε Παύλο, σε παρακαλώ, καταλαβαίνω. Ωραία, καταλαβαίνω έτσι κι αλλιώς. Δεν θα είναι για πολύ. Μια ζωή έχουμε μπροστά μας. Είσαι με τα καλά σου.